Δεδομένη θεωρείται η αύξηση των συντάξεων το 2023, η οποία σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα θα είναι πολύ μεγαλύτερη από τις αρχικές εκτιμήσεις λόγω του πληθωρισμού. Το ποσοστό της αύξησης των συντάξεων αναμένεται να κινηθεί στα επίπεδα του 6% και οι συνταξιούχοι θα δουν τις αυξήσεις στις αποδοχές τους το Δεκέμβριο του 2022, αφού οι συντάξεις προπληρώνονται. Το 2023, μάλιστα, πρόκειται να καταργηθεί και η εισφορά αλληλεγγύης τόσο για τους δημοσίους υπαλλήλους όσο και για τους συνταξιούχους, η οποία έως τώρα παρακρατείται κάθε μήνα με ποσοστά από 2,2 έως 10% από όλες τις συντάξεις που υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ. Παρ' όλα αυτά, οι συνταξιούχοι δεν φαίνεται να ικανοποιούνται από τις εξαγγελίες του Υπουργού Οικονομικών με τον πρόεδρο των συνταξιούχων Νίκανο Μουμαγνησίας Γιώργο Ρούσα να τονίζει πως οι αυξήσεις που ανακοινώνονται είναι ένα ψέμα, όπως και η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης που αφορά μόνο τους συνταξιούχους του δημοσίου και όχι το σύνολο των συνταξιούχων. Ό,τι αυξήσεις ανακοινώνονται και ειδικά θα γίνουν αυτές οι εξαγγελίες από το Διεθνές Έκθεση Θεσσαλονίκης και ο Πρωθυπουργός θα προσπαθήσει να πει ότι θα δώσει κάποια βοήθημα στην ουσία και στήριξη του εισοδήματος των συνταξιούχων, εμείς τους απαντάμε ότι θα είναι ακόμα μια φορά ένα ψέμα και αυτό το ψέμα βασίζεται στη ίδια λογική, ότι ακόμα και την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης που κάνουν μόνο για τους συνταξιούχους του δημοσίου και όχι στο σύνολο των 2 εκατομμυρίων των συνταξιούχων όλης της Ελλάδας, δεν θα βοηθήσει σε καμία κατεύθυνση. Και τις αυξήσεις αυτές που ανακοινώνονται για το 2023, εμείς ξέρουμε πολύ καλά, όποιος έχει προσωπική διαφορά αυξημένη, θα είναι η μείωση της προσωπικής διαφοράς, αύξηση της ανταποδοτικής σύνταξης, ας την τσέπη δεν θα μείνει τίποτα. Ο κύριος Ρούσας επισημαίνει χαρακτηριστικά πως ο χειμώνας που έρχεται θα γονατίσει όλο τον κόσμο, συνταξιούχους και μη. Αυτές οι ανατιμήσεις που θα γίνουν καινούριες θα είναι διπλά και τετραπλάσεις. Και ξέρουμε πολύ καλά, ο χειμώνας που έρχεται όχι θα μας γονατίσει τους συνταξιούχους, αλλά θα γονατίσει όλο τον ελληνικό λαό. Τέλος, ο πρόεδρος του συνταξιούχων Νίκανο Μουμαγνησίας επεσήμανε ότι τα επιδόματα ΠΑΣ που έχουν δοθεί δεν ικανοποιούν τις ανάγκες των πολιτών, ενώ έδωσε ραντεβού με την κυβέρνηση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου αναμένεται αντίδραση τόσο προς τους συνταξιούχους όσο και προς τους εργαζομένους, σύμφωνα με τα λεγόμενά του. Και λέμε ότι ειδικά στη Έκθεση Θεσσαλονίκης να ξέρουν ότι πρέπει να περιμένουν τους αγανακτισμένους συνταξιούχους μαζί με τους εργαζόμενους που βιώνουν όλη αυτή την κατάσταση που είναι τα παιδιά μας και θα αντιδράσουμε αναλόγως με όλα αυτά τα που εμείς εκδικούμε και ζητάμε να ζούμε με τις σύγχρονες δικές μας ανάγκες και όχι με τις ανάγκες κάποιων εταιριών που από το Ταμείο Ανάκαμψης φορτώνουν συνεχόμενα και παίρνουν αποφάσεις της στήριξης αυτών των εταιριών και όχι να πούμε των πραγματικής ανάγκης. Και βέβαια τα επιδόματα ΠΑΣ που δίνονται κάθε φορά που ανακοινώνουν για να λύσουν τα προβλήματα οι συνταξιούχοι είναι μια μεγάλη κοροδία και εμείς τους απαντάμε ότι σε αυτή την κοροδία θα βρουν μπροστά τους συνταξιούχους και τους εργαζόμενους.